Εδώ το σημείο δεν έχει λόγο να έρθει, δεν έχει λόγο να έρθει άνθρωπος. Να περάσει από τη ζώνη εκεί που είναι περιοριστικό, τώρα άμα μπορεί να το δείξει εκεί πέρα που είναι περιοριστικό, μπορεί να περάσει ένας άνθρωπος. Εδώ είναι δύσκολο να περάσει άνθρωπος από εδώ, μέσα από τον δρόμο. Εδώ θα έρθει για κακό, με λίγα λόγια. Η φωτιά εκεί για μένα και σαν έμπειρος χρόνια στο δάσος που έχω μεγαλώσει και σαν πρόεδρος όλων των περιβάλλοντος που έχω ασχοληθεί πολύ με το περιβάλλον, είναι εσχεμένη και κάτι απόβλεπε. Τώρα τι απόβλεπε δεν το ξέρω αυτό. Η παρέμβαση από ανθρώπινο χέρι που οδήγησε σε καταστροφή ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι του δάσους της Τροφιλιάς στο Κουνουπέλι του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης μετά από την χθεσινή πυρκαγιά θεωρείται βέβαιη από τους ανθρώπους της περιοχής, από αυτούς που το πανέμορφο αυτό δάσος είναι η ζωή τους. Είναι οι πρώτοι που αντιλήφθηκαν το κακό χθες αργά το μεσημέρι και έτρεξαν με δικά τους μηχανήματα να προλάβουν ό,τι μπορούν. Ενημέρωσαν αμέσως την πυροσβεστική, ωστόσο δεν έχασαν χρόνο. Δυστυχώς, η δυνατή άνεμη και η δυσκολία πρόσβασης στα δύσβατα σημεία του δάσους δεν τους επέτρεψαν να κάνουν και πολλά, με αποτέλεσμα η φωτιά γρήγορα να επεκταθεί. Η φωτιά ξεκίνησε, η φωτιά. Λοιπόν, γιατί το λέτε αυτό, γιατί το λέτε. Το λέμε γιατί είμαι μέσα στο δάσος αυτό εδώ, τα σπίτια στον οικισμό Σαμαρέκα, που απέχει η φωτιά που εμπήκε 1200 μέτρα τουλάχιστον από, τα... από τον οικισμό Σαμαρέκα, εδώ μπήκε η φωτιά. Ωραία. Στο σημείο αυτό εδώ δεν είναι ότι πέρασε κάποιος και πέταξε ένα τσιγάρο. Και κατά λάθος. Ναι. Εδώ για να πιάσει φωτιά, όπως βλέπετε εσείς εδώ, έχει περάσει μέσα από θαμνώδους, σκίντα διάφορα και έχει έρθει εδώ. Ενώ πίσω είναι, δεν έχει καεί μέχρι τον δρόμο που περνάει η πρόσβαση και εδώ λοιπόν έχει μπει φωτιά. Πλάτα ξεκινήσαν όλοι οι κάτοικοι εδώ πέρα των Σαμαρεϊκών που είναι και στο σύλλογο μέσα και κάτοικοι. Εδώ όλοι τρέχαμε, οι πρώτοι που φτάσαμε εδώ. Οι πρώτοι που πήραμε τηλέφωνο είμαστε εμείς. Ξεκίνησε όλη η διαδικασία αυτή. Εμείς είμαστε οι πρώτοι και κάθε φορά που πιάνει φωτιά γύρω-γύρω στο δάσος είμαστε οι πρώτοι. Κάποιοι, και... για μένα δεν είναι ότι πέταξε κάποιος, το κατάλαβε ένα κάποιος τσιγάρο. Ήθελε να βάλει φωτιά, λοιπόν. Κάποιος ήθελε να βάλει φωτιά. Εσείς λοιπόν κατευθύνατε τα πυροσβεστικά. Ναι, κατεύθυνα, ναι, τα πυροσβεστικά. Απλώς δεν μπορούσα να πάω από την άλλη μεριά γιατί από εκεί που ξέρανε γιατί είχε κλείσει, είχε γίνει λόγκος. Ναι. Και αν μπαίνανε μέσα θα κεγόσανε και αυτά. Είστε λοιπόν ο άνθρωπος που οδήγησε τα πυροσβεστικά. Ναι, γιατί δεν είχε ζώνες. Οι κάτοικοι του οικισμού Σαμαρέικα, μια περιοχή που βρίσκεται στην καρδιά του σπάνιου οικοσυστήματος, που θα έπρεπε να αποτελεί σημείο αναφοράς για την πολιτιστική κληρονομιά της ευρύτερης περιοχής, καταγγέλουν ανθρώπινη παρέμβαση για την εκδήλωση της χθεσινής φωτιάς, καθώς, όπως εξηγούν στην κάμερα της ΟΡΤ, ξεκίνησε μέσα από την καρδιά του δάσους και σε μακρινή απόσταση από τον κοντινότερο δρόμο. Ήταν κάποιος που ήθελε να κάνει κακό, λένε, και ζητούν από τους αρμόδιους να λάβουν μέτρα για την προστασία της περιοχής. Είναι πολύ σημαντικό. Θα παρακαλούσα λοιπόν και τις υπηρεσίες και την περιφέρεια και τη διαχείριση φορέα να δώσουν τις εντολές. Υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι μέσα στο δάσος να καθαριστούν, να μπορούν τα πυροσβεστικά να φτάνουν κοντά. Διότι ο τρόπος που πάει θα έρθει μέρα που δεν θα υπάρχει ούτε ένα δέντρο. Εμείς σαν κάτοικοι εδώ πέρα, μπορεί να γεννηθήκαν οι προπαπούδες μας εδώ πέρα και όπως η όλη η Ελλάδα είχαν ξεφύγει, αλλά εμείς το αγαπάμε και το πονάμε. Και όχι, και αν κοιτάξετε που θα περάσετε μετά, στα δικά μας χτήματα μπροστά που είναι, τα έχουμε καθαρίσει με χρήματα, με έξοδα του συλλόγου και μόνη μας προσωπική εργασία. Ή σηκώνανε ένα ελικόπτερο νωρίς, πολύ νωρίς αργήσαν να έρθουν, δεν ξέρω για τους λόγους, γιατί αργήσαν τόσο πολύ. Η φωτιά θα την περιορίζανε νωρίς. Δεν θα φεύγει αυτό το κακό που έγινε. Ναι. Γιατί εδώ δεν έχουμε αρκετές ζώνες. Λένε έχουν αφήσει ζώνες. Οι ζώνες είναι μικρές. Τα δέντρα έχουν κλείσει πριν να ανοίξουν. Δηλαδή στις ζώνες ειδικά σε αυτά τα σημεία. Τι να πω ρε παιδιά. Είναι κακό για την περιοχή και κακό για τη ζωή μας. Η ζωή μας, τα παιδιά μας είναι ο μόνο μέρος που υπάρχει στην περιοχή. Και εμείς αγωνιζόμαστε τόσα χρόνια εδώ πέρα που ζούμε στην περιοχή μας. Αλλά και πάλι δεν μπορούμε μόνοι μας να κάνουμε κάτι. Δυστυχώς η εικόνα που αντικρίζει κανείς σήμερα προκαλεί μόνο θλίψη και ταυτόχρονα οργή. Μέσα σε λίγες στιγμές, μεγάλο κομμάτι αυτής της απαράμιλης ομορφιάς του μαγευτικού μοσαϊκού των βιοτόπων που προστατεύεται από διεθνείς συνθήκες παραδόθηκε στις φλόγες και μετατράπηκε σε αποκαίδια και στάχτη. Όλη τη νύχτα και μετά την τελευταία ρήψη από τα εναέρια μέσα, δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα, 90 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα και άνδρες της ΕΜΑΚ Πατρών έδιναν μάχη με τις φλόγες, προσπαθώντας να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς, έχοντας δυνατό αντίπαλο τους ανέμους, που άλλαζαν συνεχώς κατεύθυνση.
Όπως δήλωσε σήμερα ο υποστράτηγος Αχιλλέας Τζουβάρας, συντονιστής των πυροσβεστικών επιχειρήσεων σε Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και Ιόνια νησιά, τέθηκε στο τραπέζι των συζητήσεων που έγιναν επιτόπου χθες βράδυ στο έκτακτο συντονιστικό, ακόμα και η εκένωση οικισμών, καθώς υπήρχε κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές. Ευτυχώς απεφεύχθησαν με μεγάλο αγώνα τα χειρότερα. Σήμερα είμαστε σε καλή κατάσταση. Αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Αποφεύχθηκε η επέκταση της πυρκαγιάς εχθές το βράδυ, ήταν το πιο σημαντικό. Την κρατήσαμε στην ίδια έκταση, γιατί είχαμε δυνατούς ανέμους και το φοβηθήκαμε πάρα πολύ και εναλλαγές στη διεύθυνση του ανέμου. Αυτό μας έκανε, δυσκόλεψε πολύ τα πράγματα, με αποτέλεσμα να φτάσουμε οριακά στο βάθος που βλέπετε κόπηκε η πυρκαγιά, ούτως ώστε να μην κινδυνέψουν τελικά ούτε σπίτια, ούτε θερμοκήπια, ούτε αγροτικές καλλιέργειες. Δηλαδή υπήρχε περίπτωση να κινδυνεύσουν σπίτια έτσι όπως είχε φτάσει η κατάσταση. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Ήμασταν, είχαμε κάνει στο με όλους τους αρμόδιους φορείς και ήμασταν έτοιμοι ανά πάσα στιγμή με ένα τηλεφώνημα να εκενώσουμε και περιοχές. Ήμασταν έτοιμοι. Δεν έχω εικόνα πόσα στρέμματα έχουν καεί αυτή τη στιγμή. Θα το μετρήσουμε με ηλεκτρονικά μέσα, διότι υπάρχουν περιοχές που είναι καμένες με έρπουσα πυρκαγιά, χωρίς να καεί η κόμη το πεύκο. Υπάρχουν περιοχές που έχουν νησίδες μέσα, δηλαδή μέσα στο καμένο υπάρχουν άκαυτα. Όλα αυτά πρέπει να μετρηθούν αναλυτικά με πλοηγό και ηλεκτρονικά μέσα. Πόσες μέρες θα μείνουν εδώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις? Όσο χρειαστεί, μέχρι να μην καπνίζει τίποτα και να περπατηθεί η κάθε σπιθαμή του εδάφους από την πότα του πυροσβέστη. Στην περιοχή χθες όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά βρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Δικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, αντιπεριφερειάρχες, ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κιλίνης Ναμπίλ Ιωσήφ Μοράντ, δήμαρχοι όμορων δήμων καθώς και υποψήφοι δήμαρχοι. Η εστίαση ήταν, μια εστία ξεκίνησε έτσι, μέσα στα Σαμαρέικα και επεκτάθηκε πολύ γρήγορα, ήρθε η πυροσβεστική, δεν μπορούσαν όμως να την περιορίσουν και έτσι μεταφέρθηκε και στην απέναντι πλευρά που λέμε το Μεγάλο Πεύκο. Και ξέφυγε εντελώς. Μακάρι που έχει πολύ μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής, αλλά το δάσος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Για άλλη μια φορά, ο κρατικός μηχανισμός πιάστηκε πάλι στον ύπνο. Η πυρκαγιά εδώ είχε πιάσει από τις 3 η ώρα και από ό,τι είδαμε το αεροπλάνο και το ελικόπτερο, ένα αεροπλάνο και ένα ελικόπτερο, ήρθαν πριν λίγο, δηλαδή γύρω στις 7 η ώρα. Η ζημιά πρέπει να είναι ανυπολόγιστη. Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε ακόμα. Αύριο με το ξημέρωμα θα δούμε ποιες είναι οι συνέπειες. Όπως και επίσης πρέπει να ψαχτούν όλα τα αίτια της πυρκαγιάς. Πώς ξεκίνησε, πού ξεκίνησε, γιατί ξεκίνησε και μην ξεχνάμε ότι δεν έχει έρθει ακόμα η αντιπυρική περίοδο. Ουσιαστικά είμαστε χειμώνας. Είμαστε 2 Απριλίου, 3 Απριλίου, δηλαδή ουσιαστικά χειμώνας. Νομίζω γύρω στις 7.30-8 παρά. Ήταν μια καθυστέρηση η οποία, κοιτάξτε, δεν είμαστε σε αντιπυρική περίοδο, αλλά έχουν αλλάξει συνθήκες. Έχουν αλλάξει κλιματικές συνθήκες και νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε και εμείς και τους σχεδιασμούς. Δηλαδή και η πολιτική προστασία, το Υπουργείο κλπ. Πρέπει να είναι σε ετοιμότητα τα μέσα από πολύ πιο νωρίς.